Λίγες μέρες, κύριε Υπουργέ, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς, οι 570 μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του πρώτου γυμνασίου και του δεύτερου γυμνασίου του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης βρέθηκαν άστεγοι. Με ανακοίνωση του Δήμος Λαγκαδά γνωστοποίησε ότι το σχολικό κτίριο που στεγάζονται είναι ακατάλληλο καθώς βρέθηκε επικίνδυνο και χρήζει εκτεταμένων επισκευών. Η μελέτη που εκπώνησε η Αναπτυξιακή Μείζωνος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ, βάσει της οποίας το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, υγρασίας, αποκόλλησης οβάδων, παραδόθηκε στο Δήμο τέλη Αυγούστου, αφήνοντας ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα σχολικά κτίρια ήταν άδεια από μαθητές και τα μαθήματα γίνονταν εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας, δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προσωρινή λύση που δόθηκε με τη συγχώνευση 5 διδακτικών ωρών σε 3, στο πρώτο και στο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, ώστε να εκτονώσει τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ακαταλληλότητα των κτηρίων, θεσμοθετεί επί της ουσίας την προφανή υποβάθμιση των σπουδών των μαθητών του Λαγκαδά, κατατάσσοντάς τα στην κυριολεξία σε παιδιά Β' κατηγορίας. Ενώ σαν λύση θεωρείται η μελλοντική εγκατάσταση προ-ΚΑΤ αιθουσών, έως ότου οριστικοποιηθεί η μελέτη της Αναπτυξιακής Μείζωνος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ, δημοπρατηθεί και γίνει πλήρης αποκατάσταση του σχολικού κτηρίου. Την ίδια ώρα, ακόμα και αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της επικινδυνότητας του σχολικού κτηρίου, μεγάλες είναι οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του πρώτου και δεύτερου γυμνασίου του Δήμου Λαγκαδά. Ενδεικτικά, λέμε, στο πρώτο γυμνάσιο τα κενά σε ώρες είναι 23 στην τεχνολογία, 4 στα αγγλικά, 4 γυμναστικής, 2 οικονομολόγου. Ενώ παρόλο που ήταν κέντρο ενισχυτικής για 6 σχολεία της περιοχής συνολικά, δεν θα λειτουργήσει, όπως επίσης και το τμήμα ένταξης. Σύμφωνα με αυτά, κύριε Υπουργέ, ερωτάστε τι θα κάνει η κυβέρνηση να βρεθεί. Πρώτον, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την ασφαλή στέγαση και λειτουργία του πρώτου και του δευτέρου γυμνασίου του Δήμου Λαγκαδά, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κτίριο του σχολείου και επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους αυτό. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διδαχθούν το σύνολο των μαθημάτων και της ύλης. Το τρίτο έχει καλυφθεί, οπότε δεν το θέτω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Στολτίδη, για την ερώτηση. Πιστεύω ότι από τις πλέον βασικές υποχρεώσεις της πολιτείας είναι να παρέχει φυσικά ασφαλή σχολική στέγη στα παιδιά μας και ασφαλή μετακίνηση προς και από το σχολείο. Και πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Γι' αυτό δίνουμε βάση στη βελτίωση των σχολικών κτηρίων, δίνουμε βάση στην ανέγερση νέων, στην εξάλληψη τυχών επικίνδυνων εστιών που μπορεί να υπάρχουν σε αυλές ή σε χώρους των σχολείων και δίνουμε έμφαση στην με ασφάλεια μετακίνηση των μαθητών. Και αυτό το έχουμε πετύχει μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουμε στους Δήμους και στις περιφέρειες, όπως θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα που θίξατε για τα δύο γυμνάσια, αντιλαμβάνομαι προσωπικά και την αγωνία και το πρόβλημα που έχουν οι γονείς των μαθητών στα συγκεκριμένα σχολεία. Θα σας απαντήσω για τις αρμοδιότητες που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών και για τη χρηματοδότηση που προσφέρουμε προς το Δήμο για τη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Λαγκαδά έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 656.460 ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων έτους 2021. Δεύτερον, ειδικά για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, έχει κατανεμηθεί στο Δήμο για το έτος 2021 ποσό ύψος 123.000 ευρώ. Τρίτον, από το πρόγραμμα ενίσχυσης Φιλόδημος 2, ο Δήμος έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 221.100 ευρώ για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Και τέταρτον, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΑΦ-011 του αναπτυξιακού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ», έχει υποβάλει την πρόταση δράσης για κρίσιμες υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 29.843 ευρώ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Επομένως, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, χρηματοδότηση προς το Δήμο υπάρχει και αν ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση, αυτή θα παρασχεθεί στο καλύτερο δυνατό. Τώρα, για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την προσωρινή λύση που δόθηκε μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του σχολικού κτηρίου για την ασφαλή στέγαση των μαθητών, καταθέτω στα πρακτικά τις απαντήσεις των αρμόδιων φορέων του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αναφέρω ενδεικτικά ότι σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, η έγκριση του προσωρινού ωραρίου λειτουργίας των σχολείων είναι για ένα μήνα, έπειτα και από την σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των Συλλόγων Διδασκόντων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ειδικές προπαρασκευασμένες αίθουσες αναμένεται να φτάσουν στο Δήμο αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή άμεσα, και θα ήθελα εδώ να σημειώσω
την πολύ μεγάλη ζήτηση που υπάρχει και τις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, δυστυχώς λόγω και του σεισμού στην Κρήτη. Ότι όλοι οι μαθητές εξυπηρετούνται για τη μεταφορά του στο σχολείο από τα οχήματα που έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταλαβαίνω ότι και εσείς σημειώσατε στην πρωτολογία σας. Για την αποκατάσταση του κτηρίου σίγουρα απαιτείται περισσότερος χρόνος, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε περίπτωση θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα πολύ στενά μέχρι να δοθεί οριστική λύση. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να βοηθήσουμε τους Δήμους. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, ώστε οποιοδήποτε Δήμος χρειάζεται τη στήριξη του Υπουργείου στον πλαίσιο των δυνατοτήτων να τη λαμβάνει. Και επειδή αναφέρθηκα και πριν στους σεισμούς που αφορούν τους Δήμους της Κρήτης που επλήγησαν, όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, είμαστε επίσης έτοιμοι να τους στηρίξουμε σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πιάνοντας από τις αναφορές σας δύο στοιχεία, ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και λόγω των σεισμών, ελπίζω να μην πει η κυβέρνηση και τεθεί ζήτημα αντιπαράθεσης για το που θα πάνε. Προφανώς μιλάμε για κάλυψη όλων των αναγκών που προκλήθηκαν και από εδώ και από εκεί. Τώρα, τεχνική προσέγγιση δεν μπορώ να κάνω για να πω, να αναφερθώ αν είναι ικανά τα χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες και τις αντισεισμικές και όλα αυτά που βάλατε. Εδώ όμως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα. Είναι χρόνιο. Είναι από το 2013 και έχει επισημανθεί από Ένωση Γονέων, Εκπαιδευτικών Διευθύνσεων κτλ. Και είναι σοβαρές και διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων οι ευθύνες, γιατί προφανώς ένα τέτοιο κτίριο εκπαιδεύονταν παιδιά και τίθετο ένα αφιβόλο η ίδια του σωματική ακυρότητα όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες. Βέβαια, ήταν άλλες, λέω, οι προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων. Μετά από δύο χρόνια COVID, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι πήγε πίσω η εκπαιδευτική διαδικασία, αντικειμενικά. Τώρα, ουσιαστικά, με σύμπτυξη μαθημάτων από 5 σε 3 ώρες και έλλειψη καθηγητών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ σοβαρό πλήγμα για τα παιδιά των οικογενειών της περιοχής εκεί. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε για σύμπτυξη γνώσης και παιδείας. Αυτό το πράγμα δεν νοείται. Πρόοδος, κατά τη γνώμη μας, είναι η ανεπτυγμένη παιδεία, με όλες τις σύγχρονες υποδομές, τους καθηγητές και την πρόσβαση σε όλη την επιστημονική γνώση για να μπορέσουν ουσιαστικά να προσφέρουν στη χώρα, στην οικονομία, στην κοινωνία συνολικά. Και δεν είναι, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ πρέπει να το βάλουμε σε αντιπαράθεση, γιατί έτσι τίθεται από την κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι πρόοδος τα δισεκατομμύρια ευρώ για οπλικά συστήματα τα οποία είναι για εμπειριαλιστικές επιδρομές εναντίον άλλων χωρών μέσω συμμαχιών και εξυπηρετώντας συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι τα ατελείωτα δισεκατομμύρια ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που οδηγούν τη χώρα μας σε όλο και πιο βαθιά εξάρτηση και όπως η πράσινη ανάπτυξη η οποία έχει ήδη πριν ξεκινήσει, πνίξει το λαό μας σε ενεργειακή φτώχεια. Και εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ποιανού είναι αυτά τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται. Τα δις από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών της περιοχής εκεί του Λαγκαδά, των αυταπασχολούμενων, των μικρών επιχειρηματιών, των εργαζομένων που έχουν εξιζουμιστεί από την άγρια φορολογία. Έχουν δηλαδή, κύριε Υπουργέ, πληρώσει εκατοσταπλάσια για τα σχολιά των παιδιών τους. Και πρέπει να αναφερθούμε και τις φιέστες εγγενείων στο Δαμάσι της Λάρισας, θυμάστε, όπου είναι, νομίζουμε, πολύ αποκαλυπτικό για το πού έχει φτάσει η επιστήμη και η τεχνολογία. Ένα ολόκληρο σχολείο γκρεμίστηκε και ανακατασκευάστηκε πλήρως μέσα σε ένα μήνα. Ποιος το έκανε αυτό? Δεν το έκανε ο επιχειρηματικός όμιλος. Ο επιχειρηματικός όμιλος κερδοφορεί. Αυτός που το έκανε ήταν οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, οι εργάτες. Και νομίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλη ανεργία στον κλάδο των οικοδόμων, υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν δηλαδή όλες οι υποδομές, οι υλικές και σε έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, εδώ πρέπει να γίνει πιο σαφές, γιατί υπάρχει μεγάλο σοβαρό ζήτημα ανησυχίας. Πότε ακριβώς θα μπουν, γιατί αρχές Οκτωβρίου είναι τώρα. Πότε ακριβώς θα μπουν τα προκάτ, για να μην χαθεί ούτε ώρα. Αυτό είναι το ένα, το κύριο. Και πότε θα ξεκινήσει το νέο σχέδιο για το σχολικό, την ανακατασκευή. Εμείς λέμε την πλήρη κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος. Εμείς όμως θα καλέσουμε και το λαό της περιοχής εκεί να μην δείξει καμία ανοχή στο περίμενε της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί αυτό οδηγεί προφανώς, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, στην καταστροφή των παιδιών του και να διεκδικήσουν το μέλλον που πραγματικά ανήκει στα παιδιά τους. Και φυσικά εμείς, ο Κομμουνιστικό Κόμμα, θα είμαστε σε αυτή τη μάχη στο πλευρά τους. Ευχαριστώ.